Κύριε Κατσότη, εσείς η βασική σας θέση είναι ότι είναι τα παιχνίδια του ΝΑΤΟ στην περιοχή και ότι πιέζει ο Αμερικανικός παράγοντας οι μεγάλες δυνάμεις. Επί της ουσίας της συμφωνίας έχετε αντιρρήσεις και θεωρείτε ότι είναι μια κακή συμφωνία? Αυτή είναι και η ουσία της συμφωνίας. Το άρθρο 2 είναι αυτό που καθορίζει, αν θέλετε, την ουσιαστική παρέμβαση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου μέσα στα δικά τους χρονοδιαγράμματα να προχωρήσει η Συμφωνία των Πρεσπών και βέβαια με αυτόν τον όρο της ένταξης της ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ, γιατί έτσι θέλουν να βάλουν πόδι, να το πω έτσι, στην περιοχή, να εμποδίσουν την επιρροή της Ρωσίας ή της Κίνας, και αυτό είναι το παιχνίδι που παίζεται στην περιοχή. Είναι ένα παιχνίδι ανταγωνισμών, αντιθέσεων, συγκρούσεων. Ποιος θα έχει τις στρατιωτικές βάσεις, ποιος θα πουλήσει τα όπλα, ποιος θα ελέγξει τους δρόμους μεταφοράς του ενέργειας φυσικού αερίου στην περιοχή. Και η επιχειρηματική όμιλη της χώρας μας, η αστική τάξη της χώρας μας, θέλει αυτή τη συμφωνία. Αυτό τουλάχιστον μέχρι τώρα φαίνεται, μεγάλη πλειοψηφία της αστικής τάξης της χώρας μας, των επιχειρηματικών ομήλων, στηρίζουν αυτή τη συμφωνία, στηρίζουν την κυβέρνηση, όπως βέβαια στηρίζει και ο ΠΑΙΑΤ και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και η Μέρκελ που ήρθε εδώ. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μην υπηρετεί αυτούς τους σχεδιασμούς. Το ΚΚΕ από την αρχή, κύριε Παναγιωτόπουλε, από θέσεις αρχών στάθηκε πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και βεβαίως είπε ότι το όνομα θα πρέπει να έχει τον γεωγραφικό προσδιορισμό, έχοντας υπόψη μας ότι αυτή η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας δεν είναι ενιαία. Στο Βουκουρέστι το 1913 αυτή η περιοχή πήγε 52% στην Ελλάδα, πόσο 38% στην Ιουγκοσλαβία και άλλο ένα 11% τέλος πάντων στην Βουλγαρία. Αυτή ήταν μια τέλος πάντων διεθνή συμφωνία. Οριοθετήθηκαν τότε τα σύνορα. Λοιπόν, είναι μια διεθνή συνθήκη. Όταν λοιπόν σήμερα αμφισβητείς τις διεθνείς συνθήκες, μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση που κάνει σήμερα ο Ερντογάν, ο οποίος διαφωνεί με τη συνθήκη της Γενέβης, λοιπόν, και ούτω καθεξής, με αποτέλεσμα να πυροδοτείς αλλαγή συνόρων σε βάρος του λαού. Όμως, πέρα από εκεί, η γλώσσα, για παράδειγμα, σε αυτή την περιοχή κατοικούσαν Αρμένοι, Τούρκοι, Μουσουλμάνοι, Έλληνες, Σλάβοι. Δεν υπήρχε ενιαία γλώσσα. Δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα όπως λέει σήμερα η συμφωνία. Και επίσης δεν υπήρχε έθνος μακεδονικό. Μάλιστα, γιατί υπήρχαν διάφορες τέτοιες, αν θέλετε, κατοικούσαν διάφορες φυλές και που δεν αποτελούσαν έθνος. Τα κριτήρια αυτά του έθνους δεν υπήρχαν. Και βέβαια δεν μπορεί τώρα να αποδεχόμαστε, να αποδεχόμαστε ότι μπορεί να υπάρχει μακεδονικό έθνος. Λοιπόν, θα μπορούσε πράγματι εδώ, πέρα και έξω από το ΝΑΤΟ, πέρα και έξω από αυτούς τους σχεδιασμούς, λοιπόν, να υπήρχε μια συμφωνία που, αν θέλετε, θα υπήρχε σε αυτή τη γραμμή της φιλίας των λαών, των εμβιβαίων σχέσεων. Όχι με την πίεση, όμως, και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων, λοιπόν, που λέτε. Όχι για την εξυπηρέτηση αυτών των συμφερόντων. Γιατί το ΝΑΤΟ είναι δύναμη αστάθειας, πολέμου, αλλαγή συνόρων. Και αυτό το έχει ζήσει ο λαός μας. Και η περιοχή. Και η περιοχή. Και η περιοχή. Συγκεκριμένο. Και η περιοχή με την Ιουγκοσλαβία. Λοιπόν, στο όνομα, τελειώνουμε αυτό, στο όνομα λοιπόν αυτό της αυτοδιάθεσης αυτό που λέει σήμερα η κυβέρνηση, αυτή η λαή αξιοποιήθηκε αυτό το σύνθημα, να το πω έτσι, από τους υπηρεσιακούς οργανισμούς και έτσι η Μαυροβούνη, η Κοσοβάρη και όλοι αυτοί οι υπόλοιποι λαοί των περιοχών, στο όνομα αυτό αλλάξαν σύνορα, πνίγηκαν στο αίμα, και αυτή ήταν η πορεία, αν θέλετε, της αλλαγής των συνόρων και της παρέμβασης των υπερισκών δυνάμεων σε αυτή την περιοχή. Δεν πρέπει να συνεχίσει. Εμείς γι' αυτό και καλούμε τον λαό αύριο στη μεγάλη συγκέντρωση στο Πάρκο Ελευθερίας, στο Μέγαρο Μουσικής, στο σταθμό, να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στα σχέδια του υπεριαλισμού στην περιοχή και στην κυβέρνηση. Την αντίθεση στην κυβέρνηση, η οποία υλοποιεί αυτό το σχέδιο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, και οι κοσμοπολίτες του ΣΥΡΙΖΑ και των υπολείπων και οι εθνικιστές που συναντιόνται, το ότι εδώ οι σχεδιασμοί των υπεριαλιστών στην περιοχή πρέπει να περάσουν.
Κανείς δεν μιλά για αυτή τη συμφωνία, το άρθρο 2, για το ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Κανείς δεν μιλά για αυτή τη στρούγκα, να θέλετε. Βλέπετε στα κόμματα αλλαγή του κομματικού σκηνικού. Κοιτάξτε, του χάρτη. Επειδή έχουν κοινή στρατηγική, με πολύ μεγάλη ευκολία ο ένας βουλευτής κάνει μεταγραφή σε ένα άλλο κόμμα. Δεν τους χωρίζουν πολλά. Οι συγκλήσεις είναι πολύ μεγάλες και με πολύ μεγάλη ευκολία. Θα δούμε και άλλες αλλαγές στην πορεία, γιατί υπάρχουν δύο δρόμοι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ο δρόμος αυτός που, αν θέλετε, ενισχύει την πλουτοκρατία, το κεφάλαιο και το ΝΑΤΟ και τους υπηρεσιακούς οργανισμούς, και ο άλλος δρόμος που έχει εδώ να ακολουθήσει ο λαός να απελευθερωθεί από τους δυνάσεις τους, από τη διακτορία του κεφαλαίου και των υπηρεσιακών.